Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, είμαστε Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε για πρώτη φορά στο κανάλι NBA Live. Αυτή εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα μου, η οποία αποτελείται από τον Van Vliet, τον Morris, τον Kid Gilchrist, τον Tobias Harris και τον Mason Plumlee. Εδώ και λίγο καιρό ξεκινήσει να παίζει NBA Live και σήμερα θα παίξουμε ένα match Seasons. Εδώ τυχαία να παίζουμε με τους Oklahoma City Thunder, είδατε τώρα για λίγα δευτερόλεπτα την ομάδα τους. Και σε αυτό το βίντεο, παιδιά, θα δείξω όλο το παιχνίδι. Αλλά αν τελικά αποφασίσω και κάνω σειρά το NBA Live, θα κάνω βιντεάκια τα οποία θα σας δείξω. Θα παίζω πολλά παιχνίδια και θα σας δείχνω λίγα highlights από το κάθε παιχνίδι. Απλά για πρώτο βίντεο θα σας δείξω όλο το παιχνίδι. Εδώ με τον Tobias Harris ισοφαρίζω, ενώ πριν έχω δεχτεί καλάθι. Και αυτή τη στιγμή είμαι γύρω στα 7 level και στα 11 level θα μπορώ να κάνω τη μεταγραφή θέλω. Έχω διαλέξει τον Dallas Mavericks, η οποία είναι αγαπημένη μου ομάδα στο NBA και τους υποστηρίζω πάρα πολύ. Και ας μην είναι από τις καλύτερες ομάδες, βασικά είναι από τις χειρότερες, αλλά δεν πειράζει. Το καθίζω μια ωραία τάπα. Και ο σκοπός μου είναι να φτιάξουμε πολύ καλή ομάδα. Ο παίχτης ο οποίος θέλω πάρα πολύ να πάρω είναι ο Prime Dirk Nowitzki. Ο Nowitzki νομίζω, όχι Prime, μπορεί να είναι τον τελικό, είναι κάτι τέτοιο που έχει πάνω 90 συν overall. Αυτός είναι ο παίχτης που θέλω να πάρω. Αυτή η ομάδα που βλέπετε είναι αρκετά κακή. Αλλά για αρχή αυτή έχω. Ο παίχτης ο οποίος μου αρέσει πολύ από αυτήν την ομάδα, παρόλο που δεν είναι τόσο καλή, είναι ο Mason Plumlee, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος. Και με αυτόν προσπαθώ γενικά να βάλω καλάθια. Γενικά είναι για το overall ήταν πολύ καλός, πραγματικά. Και άλλος ένας καλός είναι ο Tobias Harris που αυτή τη στιγμή έχει την μπάλα. Αλλά προσπαθώ να παίζω γενικά με το Mason Plumlee όπως και τώρα που σκόραρα και σε όλο το παιχνίδι αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Γενικά το NBA Live είναι το παιχνίδι που παίζω πιο πολύ στο κινητό και παίζω και λίγο Clash of Clans. Και επειδή τώρα έχω πάρει καινούργιο κινητό, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από το παλιό, μπορώ άνετα να κάνω βιντεάκια στο κινητό χωρίς να κολλάει και αυτά. Οπότε θα κάνω εκτός από Minecraft και βιντεάκια NBA Live. Ούτως ή άλλως θα κάνω κάτι με NBA στο κανάλι και επειδή δεν έχω PlayStation 4 να κάνω records, θα το κάνω το NBA Live από το κινητό, που είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το οποίο είναι τσάμπα. Μπορεί να το κατεβάσει στο Play Store, στο Google Play Store. Είναι δωρεάν. Θυμίζω λέγεται NBA Live το παιχνίδι. Και εδώ ένα πολύ πολύ ωραίο κάρφωμα στον εφηδιασμό με τον πολύ γρήγορο για τη θέση του και για το ύψος του Mason Plumlee στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Και πρώτη περίοδος έληξε 14 υπέρ μου. Πάρουμε 50 coins και τα λίγα XP που δίνει σε κάθε περίοδο. Και ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Αφού έχασα το Jumble, θα έχω στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο μπάλα και εκείνος θα έχει στην πρώτη που πήρε το Jumble και στην τέταρτη περίοδο μπάλα. Δίνω Gilchrist, με κλείνει καλά, Morris, Gilchrist, μέσα, μέσα εντάξει, ναι. Αν και αυτό το παιχνίδι υπάρχουν πολλοί silvers, στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκα αλλά μετά θα σοβαρευτώ λίγο. Van Vliet, αυτός δεν είναι τόσο καλός παίχτης, δεν το συστήνω, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αγοράσω παίχτης, είναι ότι παίχτης έχω τύχει. Εδώ χάνω το τρίποντο με τον Tobias Harris. Οι άλλοι έχουν Felton, έχουν Collison από ό,τι βλέπω. Εντάξει, μια καλούτσικη ομάδα για τα level μου. Αστοχή, Tobias Harris, συγγνώμη, στο rebound. Τον μπέρδεψαν τον Devin Harris στον Mavericks, τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να πάρω τον Dirk Nowitzki. Έχω πάρει και ένα token για αυτόν. Και από εκεί και πέρα θα χτίσω μια όσο καλύτερη ομάδα μπορώ. Και θα δείτε την progress των μεταγραφών και ό,τι γίνεται στα βίντεο μου. Εδώ τρώω μια απίστευτη πραγματικά τάπα. Πολύ ωραία τάπα ήταν. Και εδώ Van Vliet στον Morris. Plumlee, με αυτό προσπαθώ να παίζω, δηλαδή πραγματικά είναι πιο γρήγορος και από τους Guardian. Εδώ ένα ωραίο στο οποίο ισορροπίασε τον Gilchrist, τον Hornets, νομίζω Hornets παίζει. Και
Πιστεύω ότι πιο ενδιαφέρον να κάνω πολλά gameplays με τα highlights μόνο. Αλλά για πρώτο βίντεο, όπως σας ξαναείπα και πριν, θα σας δείξω το πρώτο παιχνίδι που θα παίξω και από εκεί και πέρα θα δούμε. Επίσης να ζητήσω ένα συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο την Παρασκευή, αλλά πραγματικά αυτό το καιρό έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις με το σχολείο γιατί γράφουμε ωραία. Είναι πολλά πράγματα μαζί που μαζεύτηκαν, εδώ στο χώρο δεν πειράζει. Τέλος ημιχρόνου. Οπότε αυτό να το ξέρετε. Αν αυτό το καιρό δεν τύχει να κάνω κάποιες φορές βίντεο, οφείλεται στο πρόγραμμά μου, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο αυτές τις μέρες, αλλά μετά τα Χριστούγεννα θα χαλαρώσει λίγο το πρόγραμμα, λίγο. Εδώ σκοράρω εύκολα με το Mason Plumlee, έχω πάρει μια διαφορά, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων. Είμαστε πλέον στην τρίτη περίοδο. Και από ό,τι έχετε καταλάβει, κάθε περίοδος διαρκεί 2 λεπτά, δύο λεπτά, ναι. Δούμε τον Goldson, θα μου βάλει το layout, εντάξει, εύκολο καλάθι. Van Vliet, Son Plumlee, Plumlee εδώ ήρθαν όλοι πάνω πραγματικά, οπότε στέρνω, δίνω πάση, στέρνω το χάνω. Αυτά τα double triple team είναι σπαστικά, αλλά εντάξει. Στοχεύω τον Plumlee φυσικά, ο οποίος είναι ο καλύτερος που έχεις ομάδας μου αυτή τη στιγμή. Εδώ μου παίρνει το επιθετικό με τον Goldson, ξαναστάρει με το single και το βάζει, ναι. Και διαφορά 11 πόντων έγινε 7, οπότε μείωσε 4 πόντους. Εδώ παίρνω ένα χαζό τρίποντο πραγματικά. Μπορεί να ήταν ελεύθερο, αλλά ήταν από μακριά. Δεν είχε πολλές προϋποθέσεις να μπει, αλλά κάτι τέτοια κάνω και τέλος πάντων. Εδώ Felton στον αλλάζει την μπάλα. Το παιχνίδι τέλος πάντων. Υπολογιστής μου να σας το πω. Plumlee φεύγει στον ενθουσιασμό. Πολύ γρήγορος ο Ιζόντια. Πραγματικά είναι γρήγορος. Θα κάνω μια κίνηση ο Ιζόντια. Θα βγάλω μια πάσα εκεί στον Χάρης. Πολύ ωραία πάσα. Μ' άρεσε. Ήταν ωραία πασούλα. Και ξαναπάω τη διαφορά σε 9 πόντους. Όχι, δεν ξαναπάω. Πάω τη διαφορά σε 9 πόντους. Felton. Εδώ δεν παίζω καλή άμυνα. Αλλά στο τέλος, προς το τέλος άρχισα να κλείνω. Εδώ κάνει μια φοβερή κίνηση. Πραγματικά κάνει μια πολύ ωραία reverse και ένα πολύ ωραίο τελείωμα. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Για να δούμε. Van Vliet εκτός ευρωπαίας με ταμπλό. Πολύ ωραίο buzzer beater γιατί είναι την τρίτη περίοδο με μια διαφορά 9 πόντων. Ωραίο buzzer, μ' άρεσε. Εκτός ευρωπαίας με ταμπλό. Και λογικά εξασφάλισα την νίκη μου αυτή τη στιγμή. Έχει διάφορα game modes. Έχει live events, έχει στα live events έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία αλλάζουν καθημερινά. Αυτή τη στιγμή παίζω season. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρα το shoot. Είμαι στο Plumlee, ο Plumlee εύστοχη. Και κάθε μέρα επίσης σου δίνει achievements, τα οποία αν ολοκληρώσει έχεις κάποιες ανταμοιβές. Αλλά με ένα σκοπό μου αυτή τη στιγμή να πάω 11 level. Όταν πάω 11 level θα μπορώ να μπορώ τις παίξεις που θέλω. Έχω μαζέψει αρκετά χρήματα, έχω μαζέψει 40.000. Θα δείτε όταν περίπου, εδώ φοβερή τάπα, περίπου 40.000. Θα το δείτε και όταν τελειώσει το παιχνίδι. Τάπα και καλά στον συνδυασμό, ότι καλύτερο. Η διαφορά πάλι σε 11. Όταν πάω 11 level, όπως σας είπα και πριν, θα μπορώ να αγοράσω παίχτες. Θα δούμε ποιους παίχτες αγοράσω. Αν έχετε κάποιον να προτείνετε παίχτε NBA, γράψτε μου το στα comments. Εδώ θα πετύχει ένα tough shot που λένε και στην Αμερική. Ένα δύσκολο shoot. Σκληρός, τάψιμο είναι σκληρός, ενώ είχε καλά μαρκαρισμένο. Εδώ θα κάνω το 20%, θα πετύχω το πράσινο, αλλά δεν θα μπει. Παρ' όλα αυτά παίρνω το επιθετικό rebound τον Plumlee, γίνεται στον Bias Harris, ο οποίος παίρνει ένα shoot εκτός ευρωπαίας. Το θα μπει, αν δεν έμπαινε καθόλου, εντάξει. Και πλέον έχω εξασφαλίσει 100% το παιχνίδι, γιατί θέλει 30 δευτερόλεπτα και 11 πόντους, δηλαδή πρέπει να
Πρέπει να γίνει τρελά πράγματα για να μην γυρίσει το παιχνίδι. Καθυστερεί κιόλα, ποτέ δεν νομίζω. Θα πάρει το στάκι, θα το χάσει κιόλα. Κόλλησε με το τελικό rebound. Σκοράρει. Και με 10 δευτερόλεπτα περίπου να απομένουν. Τώρα 10 δευτερόλεπτα. Μόρις, Χάρης. Ήθελα να δώσω στον Γκίλκριστ στην αρχή, τέλος πάντων. Θα πάρω το σύντομο εκτός ισορροπίας, θα το χάσω. Πέρα το θετικό rebound, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Νικάω το παιχνίδι με 27-18. Νίκη για την ομάδα μου. Σε αυτή τη season έχω μόνο μία ήττα. Εδώ. Δεν βλέπω για live events. Θα ανοίξω τα packs, τα οποία είναι training points. Τα οποία αν βάλεις σε παίχτες γίνεται καλύτερη. Training points είναι. Έχω 44.208 χρήματα, τα οποία τα κρατάω. Μαζεύω μέχρι να πάω 11 level. Ανοίγω όλα τα packs, μου δίνουν αυτό, πώς θα είναι, 300 training points. Σε επόμενο παιχνίδι με τους Antonio Spurs, δεν ξέρω να το κάνω record. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Nigga with a dollar and a dream, and these Nikes on my feet, trying to stay about the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats. Instead of on the concrete, submitting my future while they were focused on what they cheap. But shit, I'm like a cheap head honcho. Tell me that it's impossible, I give it to you pronto. Be working all these late nights and these early mornings like.